σας οι γυναίκες. Εγώ είμαι η νέα γυναίκα που θα καπνίσω και θα ψηφίζω. Κάθε μια μας αξίζει για δέκα. Δεν δίνω για άντρες ένα παρά. Όλες μαζί, όλες κορίτσια να τραγουδήσουμε. Ζήτω οι σουφραζέτες. Εγώ είμαι η νέα γυναίκα. Πάθατε που... κάτι? Όλες πάθαμε. Φέτος, για τους γνωστούς λόγους, δεν γιορτάσαμε τη μέρα της γυναίκας, όμως δεν την ακυρώσαμε, απλώς την αναβάλαμε. Κορίτσια, έτοιμες, καλή αντάμωση στα γουναράδικα. 1914. Στο Λονδίνο πραγματοποιείται πορεία για το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. Οι εκλογές είναι στις 8 Μαρτίου. Αποτέλεσμα. Συλλαμβάνεται η Σίλβια Πάνκχερστ, λίγο πριν εκφωνήσει την κεντρική ομιλία. 3 χρόνια αργότερα, οι εργάτριες της κλωστοϊφαντουργίας διαδηλώνουν στους δρόμους της Ρωσίας. Ζητάνε ψωμί και ειρήνη. Είναι 8 Μαρτίου του 1917. Μετά από 60 χρόνια, ο ΟΗΕ ανακηρύσσει την 8η Μαρτίου ως ημέρα αφιερωμένη στα δικαιώματα των γυναικών. Έκτοτε, κάθε 8 Μαρτίου, η ημέρα της γυναίκας σφραγίζεται με αγώνες, συλλαλητήρια και κινητοποιήσεις. Στην Ελλάδα, η φετινή ημέρα της γυναίκας τιμήθηκε στην τηλεόραση με μια σειρά εκπομπών, στις οποίες προσκλήθηκαν άντρες και γυναίκες. Αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος που απέδειξε ότι τα κόμματα είναι πρόθυμα να παλέψουν για να δοθεί στις γυναίκες ρόλος και στην πολιτική. Αρκεί να μην μιλάνε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τη δουλειά του, κύριε Μαρκόπουλε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τη δουλειά του, κύριε Μαρκόπουλε. Επιτρέψτε μου, παρακαλώ, μια κουβέντα. Ελάτε, κύριε Γιάννακοπούλου. Κρίνετε, κρίνετε. Κυρία Γιάννακοπούλου, ρε παιδιά, θα αφήσετε να ακούσετε. Εδώ κρίνετε, έλεος, ρε παιδιά. Τι ασέβεια είναι. Να τελειώσουμε. Πραγματικά, ασέβεια. Κυρία Γιάννακοπούλου, κύριε Μαρκόπουλε, σας παρακαλώ να πει μια κουβέντα το Πασόκ για να ολοκληρώσουμε. Ελάτε, κύριε Γιάννακοπούλου. Για δεν έχουμε άλλο χρόνο, τι να κάνουμε. Κάποιες εκπομπές τελειώνουν. Το είπατε, το βγάλατε ανακοίνωση. Ο κύριος Πίρτζης που έχει εξαφανιστεί. Απέξαμε. Όχι, το λέω τώρα να τα ακούσετε. Γιατί δεν τίθεται το θέμα αν ο κύριος Πίρτζης. Έλεος, αφήστε και μια γυναίκα. Ήταν η μέρα της γυναίκας χθες. Τι ασέβεια είναι. Σήμερα δεν είναι. Την επόμενη φορά να την ταπώσει χειρότερα. Τι θέλετε, κυρία Νάντια, να μιλήσετε? Δεν σας έχει πάρει πλυντήριο ο σύζυγος? Δεν έχετε πρέσα σιδερώματος για να τελειώνετε τις δουλειές τσακατσάκα? Τόσα δικαιώματα στην ισότητα σας δώσαμε. Θέλετε και το λόγο, του χρόνου πάλι. Για την ώρα, πιάσε ένα ξεσκονόπανο να μας κάνεις τις γωνίες. Καταρχήν αυτό, αν ήθελες να το κάνεις μπλούζα, έπρεπε να έχει τελειώματα. Αυτό είναι όντως ρετάλι και φαίνεται. Τελειώματα. Αυτό κοίταξε, είναι... θα μπορούσα να έχει και ένα ξεσκονόπανο. Δεύτερον, ας πούμε, αυτό το αυτή... πράγμα. Μωρή. Και τα τελειώματα. Εγώ τις τιμάω πολύ τις γυναίκες. Και μάλιστα όταν δούλευα σε ένα μπαρ πολύ κυριλέ στο Περιστέρι, κάθε χρόνο στη γιορτή της γυναίκας έκανα στριπτής και μου βάζανε 5 ευρώ στο σλιπάκι μου. Δερμάτινο ήτανε, πολύ υδρότες ρε φιλαράκι. Επίσης μου αρέσει να προσφέρω λουλουδικό στο αμόρε για να φτιάχνω ωραία διάθεση. Εφέτο την εξύπνησα για να της πω τα ευχάριστα. Κορίτσια, δικό σας! Μία μελέτη του Στάνφορντ, ναι. Όχι ό,τι και ό,τι, ναι. Έτσι, του Στάνφορντ είπε ότι από το 1992 ναι. Μέχρι το 2021 ναι. Αυξήθηκε περίπου το μόριο ενός άνδρα κατά 3 εκατοστά. Μπα. Συγχαρητήρια, ευχαριστώ, το δέχομαι. Αυτό θέλω να σου το πω. Το πήρες προσωπικά. Ναι, έχει αυξηθεί μέσα σε 30 χρόνια 24%. Και θα γίνεται αυτό έτσι? Άκου να δεις, εδώ είναι το πρόβλημα. Θα το δουλεύουμε. Αλλά αυτό okay. συνέβη μόνο σε Ευρωπαίους και Ασιάτες. Γιατί? Γιατί η Βόρεια Αμερική δέχτηκε μείωση. Πώς και έτσι? Μη, παιδιά. Μήπως κάνει κρύο? Όχι, δεν είναι θέμα θερμοκρασίας, είναι θέμα ποιότητας φαγητού. Τι τρώνε να μην το τρώτε? Τρώνε πολλά παχυντικά, καθιστική ζωή και σουπ. Α, σουπ. Μαραζόνι. Unbelievable! Με πήρε μόλις η ξαδέρφη μου. Μου είπε ότι είχε γίνει κάτι τρομερό στο Survivor. Κάτι που κανένας δεν μπορούσε να έχει φανταστεί. Μπλέκονται παίκτες και παράγοντες του Sky. Και μάλιστα υψηλόβαθμοι.
θα πέσουν, λέει, κεφάλια. Δεν ξέρω τι αποκάλυψη θα κάνει σήμερα, αγαπημένη μου Νίκο. Μου είπανε στο καμαρίνι όμως ότι είναι δυνατή. Δεν είναι ευχάριστο αυτό που θα πω, γιατί χθες σημειώθηκε ένα περιστατικό κλοπής τροφής. Ποιοι είναι οι δύο παίκτες που εμπλέκονται, καθώς και ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της παραγωγής. Σε λίγο όλες οι λεπτομέρειες, φυσικά με αποκάλυψη και ονόματα. Τι μας τα πες τώρα στην αρχή της ενότητας, μαυροδάκι θα ρίξουμε. Γεια σας. Ωραία. Θα τα πούμε στη συνέχεια και ελπίζω να φτάσουμε και στο τέλος της εκπομπής. Έχω κι εγώ μεγάλη αγωνία, όπως όλοι οι Έλληνες. Τι ακριβώς έγινε στο Survivor? Τη μάσκα, γιατί τη φοράτε? Αυτό θα το αποκαλύψω αργότερα. Τώρα μετρώει αγωνία. Με ξαναπήρε τηλέφωνο, εξαδέρφη μου. Μου λέει ότι σε 3 δευτερόλεπτα θα γίνει η μεγάλη αποκλειστική αποκάλυψη. 3, 2, 1! 2 παίκτες. Υπέπεσαν στο αδίκημα της κλοπής. Μιλώ για τον Ηλία Γκότση και τον Ηλία Μπόγδανο. Έκλεψαν 2 φρυγανιές. Μάλιστα. Τους δίνουν 5 χιλιάρικα την εβδομάδα για να ψοφοπεινάνε με 2 φρυγανιές και αυτές χρησιμοποιημένες. Αυτή είναι η τηλεόραση που δεν μας αξίζει. Μόλις γίνω υφυπουργός πολιτισμού, όλα θα αλλάξουν. Θα επαναφέρω την εκπομπή των ενόπλων δυνάμεων. Θα ξαναδείχνω τον άγνωστο πόλεμο, αλλά έγχρωμο, για να τον αγαπήσουν και οι νέοι μας. Επίσης, τα κανάλια, αντί να δείχνουν τους κοιλιακούς του βασάλου, θα υποχρεωθούν να δίνουν χρηστικές πληροφορίες. Και όχι μία ή δύο, πολλές. Μία από τις μεγάλες ελλείψεις των ενημερωτικών εκπομπών είναι η απουσία χρηστικών ειδήσεων. Εδώ λοιπόν με 3 πολιτικά στελέχη συζητάμε το πολιτικό κλίμα. Συνήθως έχουν 2-3 πολιτικούς που αλληλοκατηγορούνται. Για όνομα του Θεού τώρα! Κάνουν μία σύνδεση, λένε μερικά αστεία. Σας παρακαλώ τώρα! Και την επομένη επανέρχονται για να κάνουν τα ίδια. Αυτός που ξεχωρίζει είναι ο Γιώργης ο Αυτιάς. Είμαστε μαζί. Είναι ο μόνος που στην εκπομπή του περιλαμβάνει όχι μία, όχι δύο, αλλά 17 χρηστικές ειδήσεις. Παρεμβάσεις. Είναι 17 οι μεγάλες ειδήσεις, τις οποίες θα δούμε μαζί. Ίσως κάποιοι από τους τηλεθεατές να μην αντελήφθησαν τι ακριβώς γίνεται στην εκπομπή του Γιώργη του Αυτιά. Έχει 17 χρηστικές ειδήσεις μόνο για τους τηλεθεατές του. 17 χρηστικές ειδήσεις, τις οποίες θα αναλύσουμε. 17 χρηστικές ειδήσεις. Καλημέρα, κύριε Μητρόπουλε. Δυστυχώς, μερικοί αδυνατούν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει εξασφαλίσει ο Γιώργης ο Αυτιάς για τους τηλεθεατές του. Έτσι. 17 χρηστικές ειδήσεις, ούτε μία λιγότερη. Έχουμε 17 χρηστικές ειδήσεις. Θα δούμε 17 ειδήσεις της καθημερινότητας. Έχουμε 17 κοινωνικές παρεμβάσεις. Αυτός λοιπόν είναι ο Γιώργης ο Αυτιάς. Έχει ακόμα λιγάκι, αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Πάντα διαφορετικός. Γιατί? Πάντα στο πλευρό του λαού που διψάει για ενημέρωση. Σας επετσοκόψω. Γι' αυτό και στην τελευταία εκπομπή του είχε 17 χρηστικές ειδήσεις. Έχουμε 17 χρηστικές ειδήσεις για σας. Πάμε με ειδήσεις και γεγονότα. Έχουμε 17 κοινωνικές παρεμβάσεις. 17 μεγάλες χρηστικές ειδήσεις. Έχουμε 17 μεγάλα θέματα καθημερινότητας, τα οποία θα αναλύσουμε σε λίγο. Έχουμε 17 μεγάλες ειδήσεις της καθημερινότητας. Τέλους, θα παρουσιάσω την οικολογική μου ασπίδα ενάντια στη μόλυνση, αλλά και σε άλλους εχθρούς του ανθρώπου. Ας πούμε ότι βρίσκεσαι στο λεωφορείο και κάτι σου βρωμάει.
Δεν γίνομαι συγκεκριμένος, αλλά όλοι καταλάβατε. Δεν χάνεις την ψυχραιμία σου και φοράς αμέσως την οικολογική ασπίδα. Επίσης, μπορείς να κρεμάσεις ένα φυλαχτό και έτσι δεν σε πιάνει και το μάτι. Κοστίζει μόνο 2.700 ευρώ και οι 500 πρώτοι μπορούν να πάρουν την οικολογική ασπίδα με έκπτωση 3%, αλλά χωρίς απόδειξη. Εξωγήινος, Πολ. Δικό σου, δηλαδή. Βρίσκομαι εδώ για να σας παρουσιάσω το Viter. Είναι εξολοθρευτής των ιών και των μικροβίων. Παρέχει στον χρήστη αποστηρωμένο αέρα, τον οποίο παίρνει από το περιβάλλον. Μπορώ να δω λίγο τη μάσκα. Βεβαίως. Αναπνέω, αλλά δεν μπορώ να το συνηθίσω. Δεν γίνεται να το συνηθίσω αυτό το πράγμα. Καλά, είναι, τώρα είναι η πρώτη. Μόλις το φόρεσε. Πόσο κάνει η μάσκα αυτή? Η λιανική της τιμή, λοιπόν, είναι 2.700 ευρώ. Πόσες μάσκες έχετε πουλήσει μέχρι τώρα? Δεν έχουμε πουλήσει καμία μάσκα. Τώρα κατάλαβα γιατί αυτό το πρόγραμμα το λένε Dragon Den. Γιατί οι εφευρέτες λένε δράκους και οι επενδυτές λένε δεν. Καλό! Τέτοια αστεία τα έχω στο τσεπάκι, φιλαράκι. Αν μας ακούει ο Αντένας, θέλω να πω να με βάλει στη θέση του Σεφελή που επειδή είναι χιουμορίστας πάει Sky μεριά. Είστε σίγουρος? Το υπογράφει ο Ετιέν. Ο Μάρκος έχει βάλει μπρος τη μηχανή και μη τον είδατε τον Παναή. Εγώ κάνω το κάθισμα. Κάτσε λίγο, κάτσε εδώ. Εδώ ρε, κάτσε πάνω στο, στα πόδια μου. Πόσο κάνω το κάθισμα. Έλα. Χαλάρωση. Κάνε ό,τι οδηγείς. Έτσι. Και βάλε τραπ για ακούς. Πάμε. Όπλα, χούβα, λαχούβα, ρε. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ με τις απεργίες των μέσων. Δεν λειτουργούσε τίποτα. Πήρα λοιπόν το αυτοκινητάκι μου και κατέβηκα στην Ερμού για μερικά ψώνια. Αλλά είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Πάρκαρα λοιπόν και είπα να το πάρω με τα πόδια. Τότε με βλέπει ο Σπύρος ο Μπιμπίλας και τρέχει προς το μέρος μου. Αγκαλιές, φιλιά, σέλφι. Πολύ χάρηκε που με είδε. Την άλλη μέρα τον είδα στην τηλεόραση, αλλά δεν ήταν σε κάποιο πρωινό. Περίεργα πράγματα. Σας έχουν παρενοχλήσει ποτέ? Αυτό ήθελα να πω τώρα ως χαριτολόγημα. Ότι εμένα δεν με παρενόχλησε ποτέ κανείς. Mm-hmm. Γιατί και άλλοι άνθρωποι το λένε. Σε αντίθεση με άλλους φίλους ή φίλες που ακούω, ότι έχουν δεχθεί απίστευτα πράγματα και πολλά δεν έχουν ακουστεί. Yeah. Έτσι. Εγώ πέρασα πολύ στον ντούκο. Είμαι ευτυχής γι' αυτό, αλλά θα ήθελα να μου είχε συμβεί κάτι για να μου είχε συμβεί και να έβλεπα πώς θα αντιδράσω. Ναι. Yeah. Δεν μου έγινε όμως ποτέ καμία ανοίξη ούτε από άντρα ούτε από γυναίκα. Την επόμενη μέρα τον ξαναείδα. Αυτή τη φορά κανονικά σε πρωινό. Έκανε δηλώσεις για τις δηλώσεις του. Έκανες κάποια δήλωση στην Αθηναίδα Νέγκα, λέγοντας πως δεν σου έχει συμβεί ποτέ να σε παρενοχλήσει κάποιος. Και είσαι ευτυχής γι' αυτό, όμως θα ήθελες να σου συμβεί για να δεις πως θα αντιδρούσες. Λοιπόν, θα ήθελα να μου έχει συμβεί. Είπα ότι αν μου είχε συμβεί, θα ήθελα να δω πώς θα είχα αντιδράσει. Θα ήθελα να μου είχε συμβεί κάτι για να μου είχε συμβεί και να έβλεπα πώς θα αντιδράσω. Λοιπόν, θα ήθελα να μου έχει συμβεί. Είπα ότι αν μου είχε συμβεί, θα ήθελα να δω πώς θα είχα αντιδράσει. Με όλη την αγάπη στο Σπύρο, άλλο να πει κάποιος εμένα δεν μου έχει συμβεί και είναι φυσιολογικό και πολλοί το έχουν πει να μην τους έχει συμβεί. Και άλλο να λέει κάποιος ότι αυτό ακούσαμε στην εκπομπή της Νέγκα, θα ήθελα να μου είχε συμβεί για να δω πώς θα είχα αντιδράσει. Όταν έχεις κάνει μια άστοχη δήλωση, να βγεις μετά και να πεις ότι, ξέρετε κάτι ρε παιδιά, εκείνη τη στιγμή είπα βλακεία. Αν ήμουν δικηγόρος στη δίκη Φιλιππίδη και άκουγα αυτή τη δήλωση, θα τον είχα καλέσει. Μη χάσετε, σταυρώστε τώρα και το Σπυράκο. Θεέ μου, σχώρα με μέρες που είναι. Θα έκανα και το σταυρό μου, αλλά μας το έχουν απαγορεύσει οι κύριοι κουδουνάριδες. Βρε, άντε να μου χαθείτε! Μην είσαι πάντα εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, αγάπη μου.
Ευχαριστώ. Προσπαθώ κάθε φορά να τις δω. Για να εμπνευστώ κάτι, θα αυτά πείτε που τι βλέπω. Κάνει αυτή η κοπέλα, δεν έχει ζωή. Εδώ μέσα. Η Εμιλία, γιατί σταυροκοπιέται? Είμαι ματιασμένη είμαι. Τι εννοείς? Με αυτά που βλέπω πραγματικά, να κάνω το σταυρό μου μερικές φορές εδώ μέσα. Κάποιες βαθμολογίες. Όταν σταυροκοπιέσαι και λες με αυτά που βλέπω και αυτά που κάνω, ναι, και αμφισβητείς τις βαθμολογίες μας, μήπως δεν πρέπει να είσαι εδώ? Για ποιο λόγο να μην είμαι εγώ εδώ? Ναι, θα σου απαντήσω. Δεν έχω φέρει εγώ εδώ εικόνες. Με ρωτήσατε για ποιο λόγο σταυροκοπιέμαι και είπα. Ηρωνεύεσαι, σταυροκοπιέσαι και πιάνεις και τα θεία. Μα όταν απορώ με αυτά που βλέπω και βάζεις το σταυρό, ναι, σου. Και κάνεις γκριμάτσες. Αυτό που σου λέω, λέω. Ναι. Το πάτε αλλού όμως. Όχι, πουθενά αλλού δεν το πάω. Κάθεσαι, σταυροκοπιέσαι και κοιτάς ηρωνικά τον κύριο Σκουλό για μια βαθμολογία που βάζει. Εγώ να κοιτάξω ηρωνικά τον κύριο Σκουλό, ειδικά, δεν νομίζω. Εδώ κάθομαι και σε βλέπω. Όλες οι εκπομπές του Ατζούν είναι ίδιες. Είτε My Style τις λένε, είτε Survivor, ίδια συνταγή. Είναι ολόιδια. Κάποιοι που βρίζονται, ηρωνεύονται και είναι έτοιμοι να έρθουν στα χέρια. Στα διαλύματα δείχνουν τις αποτριχώσεις και τα ρούχα τους και μετά πάλι από την αρχή. Αν του χρόνου του δώσουν να κάνει παραγωγή και στις ειδήσεις, είναι ικανός να βάλει το τζίμα, να πλακώνεται με την Κοσιόνη και να σχολιάζει ο Μαρτίκας με τον Καραγκούνια. Περίμενα να βγουν σήμερα υποψήφιο ο Κωνσταντίνος Βασάλος πρώτος, ο Τάκης δεύτερος. Δεν μπορώ να σας καταλάβω τι λέτε, ρε παιδιά, αλήθεια, αυτό με προσβάλλει. Αλήθεια, Τάκη. Ειλικρινά δηλαδή, αυτό προσπαθώ να κάνω τώρα, δεν ξέρω τι θέλω να κάνω. Προσπαθώ να κάνω. Αλλά πραγματικά προσπαθεί. Τάκη, δεν υπάρχει. Άκουσε. Θέλω να μιλήσω με τον Λογιανό. Σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μιλάει ο Νίκος ο Μπάρτζης, μιλάει για Gun Vibes. Που έχει προσβάλει γυναίκες εδώ μέσα με σχρότητες. Ακούω κάποιους, είμαστε τρεις εβδομάδες εδώ και έχω κάνει πέντε νίκες και κάτι Clan Mine. Αυτό δηλαδή με ξεπερνάει πραγματικά. Μιλάει ο Σπύρος, τον έχω για πελάτη μου. Σπύρο, είσαι πελάτης μου, το έχεις καταλάβει στα παιχνίδια. Σήμερα κέρδισε. Έχουμε κάνει Σπύρο 14 παιχνίδια και μου σπάρει τρεις νίκες. Ανακοίνωσε παρακαλώ τα στατιστικά. Ανακοίνωσε παρακαλώ τα στατιστικά. Γιατί τρομάζετε σε κάποια υποτιθέμενη υποψηφιότητα? Εγώ τρομάζω εγώ. Γιατί τρομάζεις? Γιατί είπες γιατί η ομάδα μου έπρεπε να κάνει μένα? Εκλογήσε μου. Γιατί η ομάδα μου έπρεπε να κάνει μένα υποψήφιο? Να λοιπόν πόσο χρήσιμη είναι η οικολογική μου ασπίδα. Όταν βριζόσαστε με κάποιον και σας φτύνει, εσείς δεν παθαίνετε τίποτα. Αλλά ο άλλος δεν έχει πια σάλιο. Κάντε γρήγορα τις παραγγελίες σας, γιατί θα παραπονιέστε μετά. Παραπονεμένα λόγια ακούστηκαν πάλι στο συμβούλιο του Survivor. Ήταν ο Γιώργος Ασημακόπουλος, αυτός που τον πήρε το παράπονο, καθώς άκουσε από τα πιο επίσημα χείλη ότι είναι πάλι υποψήφιος για αποχώρηση. Ο Γιώργος λοιπόν, για πέμπτη αν θυμάμαι καλά φορά, Γιώργο... Πολύ δίκαιο, μπράβο. Υποψήφιος είναι ο πρώτος υποψήφιος. Χειροκροτάς τον εαυτό σου, την ομάδα όχι, σου. Ναι, και την δεν κατάλαβα. Την ομάδα σου. Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ. Είναι χωρίς το προϊόν. Τι λες, μωρή, και εσύ τώρα. Όχι, όχι. Θέλω να πάω πίσω Ελλάδα. Εδώ πέρα να είμαι σε αυτήν την παράσταση. Παιδιά, φεύγω. Όχι, όχι, όχι. Δεν κάνουμε με τίποτα σε αυτό το παιχνίδι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν θέλω να κάτσω, παιδιά. Σταμάτα, σταμάτα. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Ηρέμησε, σε παρακαλώ, τέτοιες αποφάσεις χρειάζονται χρόνο. Εσύ σταμάτα λίγο. Δεν θέλω να με σαρβάει, παιδιά, δεν θέλω. Σταμάτα, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Τι κάνουμε, αφήσω τους ανθρώπους να παίζω συνέχεια μου βγάζουν. Σταμάτα, σταμάτα, σε παρακαλώ, σταμάτα, έλα. Έλα πίσω. Έλα πίσω. Αμέσως έπεσαν στοιχήματα. Όσα βάζετε, τόσα παίρνετε. Ο Ασημακόπουλος θα υλοποιήσει την απόφασή του ή θα δώσει τόπο στην οργή? Εδώ. Ήταν βέβαιοι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τον ξαναδούν στον Άγιο Δομήνικο. Ο Ασημακόπουλος, άμα το πει, θα το κάνει. Δεν θα κάτσει. Δεν το είχε πει κιόλας. Πέρασαν κάποια κρίσιμα δευτερόλεπτα και οι προβλέψεις επιβεβαιώθηκαν. Γιώργο, είσαι καλύτερα τώρα? Καλύτερα είμαι. Απλά είμαι λίγο πιεσμένος. Γιώργο, καταλαβαίνω ότι κάποιες αποφάσεις που παίρνονται εδώ μέσα εν θερμό ίσως να μην είναι και οι πιο σωστές, κατά το δικό μου σκεπτικό. Καλά έκανες και το ξανασκέφτηκες. Θέλω να περιμένω ποια θα είναι η απόφαση του κοινού.
Αν το κοινό θέλει να με βγάλει, θα φύγω με το κεφάλι ψηλά. Έτσι είμαι κι εγώ στη σχέση. Μπαίνω, βγαίνω και μετά ξαναμπαίνω γιατί τη λυπάμαι τη φουκαριάρα. Φιλαράκι, η γυναίκα είναι πολύ παράξενο εργαλείο. Θέλει να την έχει στην τσίτα, αλλά και ταυτόχρονα να σε νιώθει αποκλειστικότητα. Άμα η γυναίκα καταλάβει πως δεν θέλεις μόνον εκείνηνα, τότε τα παίρνει στο κρανίο, βγάζει νύχια. Και φιλαράκι, είναι όλες ίδιες, νευρικές. Από τις λουλουδούδες μέχρι και τις υπουργίνες. Παίρνετε πάντα, αλλά δεν βλέπω να γινόταν και... Ακούστε, να σας πω κάτι, θα σας πω κάτι. Ποιος ρωτάει, εσείς ή ο ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω καμία σχέση. Όχι, όχι, ποιος ρωτάει. Έπρεπε να μιλάμε για ένα σωρό εξοργιστικά πράγματα. Όχι, δεν μίλησα για εσάς. Για να το ξεκαθαρίζουμε. Έλα, Παναγία μου, Χριστέ. Γιατί έχετε κάτι? Όχι, γιατί με ρωτήσατε να ρωτάω εγώ ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ξέρω πώς δημιουργείται το υπόβαθρο. Το ρίχνει ο ΣΥΡΙΖΑ με 10 ανακοινώσεις. Μα δεν απαντάτε όμως αυτά που σας λέμε. Σας απάντησα. Αποφάσισε εκεί, δεν είναι αρμοδιότητά μου κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Ο κύριος που έλεγε ότι τα έκανε όλα τα ηλία στο μάτι ήταν υποψήφιος και μια άλλη κυρία την οποία κατήγγειλε. Η ΚΕΔΕ ότι πήγε με 50 μέρες καθυστέρηση στο ΚΕΔΕ στο μάτι ήταν πάλι υποψήφια. Γι' αυτό ρωτάω και ποιος ρωτάει. Βούλτευση. Δεν ακούτε όμως. Γι' αυτό ρωτάω. Κυρία Βούλτευση, δεν ακούτε όμως αυτό που σας λέμε ότι ρωτάνε και πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τι να σας πω τώρα, ας το κλείσουμε εδώ λοιπόν. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Ας το κλείσουμε εδώ. Άρα μη μου μεταφέρετε. Μα ας το κλείσουμε εδώ, κυρία Βούλτευση, γιατί είμαι μία ερώτηση που σας κάνω. Ναι, αλλά όμως θα σας πω κάτι. Ας το κλείσουμε εδώ, σας παρακαλώ. Εγώ μπορεί να ήθελα να πω κάτι να πάμε και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη δελκυστίδα που δεν είναι. Ωραία, να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ποιος έφταξε για το άδενδρο το δυστύχημα το 17? Ας μου απαντήσει κάποιος. Κυρία Βούλτευση, σας παρακαλώ. Ποιος έφταξε? Η υπερβολική ταχύτητα δεν ήταν. Κυρία Βούλτευση, ναι. Έχει κι άλλους καλεσμένους η εκπομπή. Εσείς σας παρακαλώ πολύ. Συγγνώμη, αλλά μπορώ να ρωτήσω κάτι άσχετο? Παρακαλώ. Η σερπαντίνα δεν είναι αυτό το μακρουλό, πολύχρωμο ρολό που όταν έχει καρναβάλια, το πετάμε ο ένας στο κεφάλι του άλλου? Ακριβώς. Ρωτάω, γιατί κάτι άλλο άκουσα. Η σερμπαντίνα είναι η λέξη μας και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ-ζουκ. Με έχει πάει. Όταν κάνεις κακά σου, τι... Πριονοκορδέλα, σερμπαντίνα. Σερμπαντίνα. Παλιά κιά η τηλεόραση, ρε φιλαράκι. Γι' αυτό και αποφάσισα να κάνω δικό μου κανάλι στο YouTube. Όχι τίποτα χαζομάρες, πώς να βάλετε τις βλεφαρίδες και τέτοια πράγματα. Σοβαρό, με συνεντεύξεις. Και μάλιστα τώρα παίρνω μαθήματα από τους παλιούς. Το πρώτο που χρειάζεται, φιλαράκι, για να κάνεις καλή συνέντευξη, είναι να ξέρεις το όνομα αυτουνού που θα σου μιλήσει. Λοιπόν, και κάπου εδώ θα καλησπερίσω τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Τσίπρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Τζίμα. Καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Κύριε Τσίπρα, συγγνώμη. Τον είπες κύριο. Τζίμα και το διόρθωσα. Τον είπες κύριο Τζίμα. Καλά ξεκίνησε αυτό. Την επόμενη φορά να πάει ο κυριούλης να τα πει με τον Νίκο Μουτσινά. Ο κύριος Νίκος είναι πάντα καλά προετοιμασμένος. Ρίχνει ένα χορευτικό, μετά παθαίνει κοκομπλόκο και λέει «Ότι έκπληξη, δεν σε περίμενα!» Και μετά ξαναρίχνει ένα χορευτικό και μετά αρχίζει τη συνέντευξη. Τι να ρωτήσω. Τι απροετοίμαστος? Α, μπράβο, συγγνώμη, όχι. Έχω να ρωτήσω πάρα πολλά. Είσαι έβγες απροετοίμαστα. Ναι, θέλω να το νιώσω, γιατί έχω να ρωτήσω πάρα πολλά. Άντε σιγά σιγά να τα μαζεύουν από την τηλεόραση οι διάφοροι μουτσινάδες. Καλά τους ήτανε. Καταλάβανε ότι δεν τους σηκώνει το κλίμα και την κάνουνε με ελαφρά πηδηματάκια. Φοβούνται το αποτέλεσμα των εκλογών και όπου φύγει, φύγει. Ο Μουτσινάς για άλλο λόγο φεύγει. Μπα. Και πού το κατάλαβες εσύ, κυρία έξυπνη? Αποφάσισα ότι φέτος θα σταματήσω να κάνω δική μου εκπομπή. Πολύ πιθανό ένα 90% 80% να μείνω και εκτός τηλεόρασης. Είναι μια δική μου απόφαση, την οποία δεν νιώθω ότι πρέπει και να την επικοινωνήσω και τους λόγους. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακούστηκε ότι κάτι έγινε με το κανάλι και σύμφωνα με αυτά που είπα, δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά. Και είναι και μια ωραία ευκαιρία που ήθελα να την κάνω τον Ιούνιο, αλλά να ήρθε νωρίτερα, να το ευχαριστήσω το κανάλι, γιατί ποτέ δεν μου έχει γίνει καμία σύσταση για οτιδήποτε έχω θελήσει και έχω πει στην εκπομπή. Όπως όλοι οι οργανισμοί, έτσι και η τηλεόραση πρέπει να ανανεωθεί για να μην πεθάνει. Χρειάζεται νέο αίμα. Εγώ αδιαφορώ για τη δόξα και το χρήμα,
αλλά προσφέρομαι να γίνω αιμοδότης. Θα κρατήσω τη Βάνια, γιατί όπως ξέρετε είμαι ψυχούλα. Δεν βιάζομαι, μιλάω για του χρόνου, αλλά όποιος με προλάβει. Θα μας περιμένει καμιά έκπληξη. Λάθος. Μέσα στην καταχνιά του τηλεοπτικού τοπίου, ένα ζευγάρι ετοιμάζεται να φέρει το φως της ανανέωσης. Είναι ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η Ηλάη Ραζίση. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η εκπομπή τους. Ξέρουμε ποιος θα είναι ο αρχισυντάκτης. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής αυτής είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ένα κεφάλαιο της δημοσιογραφίας, ο Κώστας Χαρδαβέλας. Ξέρουμε ποια θα είναι η παρουσιάστρια. Και η Λάιρα θα είναι η απόλυτη οικοδέσποινα του όλου πράγματος. Άρα κεντρική παρουσιάστρια η Λάιρα. Γιατί όχι. Που γνωρίζουμε το αντικείμενο του πρωτότυπου αυτού προγράμματος. Είναι μια μουσική εκπομπή. Στην ουσία θα κάνω εγώ αυτό που έκανα στην Ηλάιρα, στο Just. Coaching. Η μόνη λεπτομέρεια που χρειάζεται να διευθετηθεί είναι το κανάλι που θα φιλοξενήσει τους λατρεμένους καλλιτέχνες. Απλά δεν έχει κλείσει το κανάλι κάποιες τέτοιου είδους λεπτομέρειες. Μέχρι να καλυφθούν όλα τα κενά, το Ζεύγος Μαυρικίου υπηρετεί την τέχνη γράφοντας μελωδικά τραγούδια που σίγουρα θα κάνουν παγκόσμια επιτυχία. Καλημέρα, καλημέρα. Άντε. Θα μας πείτε και τι κάνετε και πώς είστε και πώς νιώθετε για αυτό που θα ακούσουμε μόλις τώρα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο σας ντουέτο. Πήγαμε. Έχετε αποκλειστικό. Μάζετε και έχει ακουστεί ότι θα κάνετε μια εκπομπή μαζί μουσική. Έχει ακουστεί και το όνομα του Κώστα Χαρδαβέλα. Τι θα συμβεί εκεί? Ναι, σωστά. Θα είναι με το καλό πρώτο Θεός, θα είναι ο αρχισυντάκτης μας. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ ότι πηγές κοντά στον κύριο Χαρδαβέλα. Λένε ότι το διαψεύδει αυτό. Ναι, πριν λίγο μιλήσαμε στο τηλέφωνο, δεν ξέρω ποιες είναι οι πηγές αυτές. Μιλήσατε με τον κύριο Χαρδαβέλα για την εκπομπή. Θα το δείξω τώρα στον αέρα ότι η τελευταία μου κλίση πριν λίγο. Ορίστε. Καλά, ποια είναι αυτή η πηγή, καλέ? Όχι, να το. Κώστας Χαρδαβέλας, πριν λίγο, 7:54. Κοντινό. Να είσαι ο Χαρδαβέλας. Να έχεις καριέρα από το 1970. Να έχεις κάνει στην ΕΡΤ τους ρεπόρτερ με Δημαρά και Λιάνη. Και να έρχεται 50 χρόνια μετά ο Μαυρίκιος και να σε θέλει αρχισυντάκτη του στην εκπομπή που θα κάνει με την Ηλάιρα. Σαν να τη βλέπω τη σκηνή. Θα έπινε καπουτσίνο στο φάληρο ο Κώστας ο Χαρδαβέλας και εκεί που τον έχει ζαλίσει ο Μαυρίκιος θα του είπε για να γλιτώσει το πρίξιμο. Στηρίξω επάνω μου, Μαυρίκιέ μου. Βρες εσύ ένα κανάλι και θα έρθω εγώ να σου κάνω τη λάντζα. Κοντά σου νιώθω μαθητούδη. Βρε μπελάς που μας βρήκε. Και τι είναι αυτή η εκπομπή? Πάλι με τραγούδια? Κάτσε, γιατί πάλι μπερδεύτηκα. Ο Κυριούλης, όταν έλειωνε λόγω COVID, το άκουγε αυτό το τραγούδι ή το έβαζε σε εφαρμογή? Πρέπει να μας διευκρινίσει, γιατί θέλουμε να ξέρουμε τα πάντα για τις ζωές των διασήμων. Και των παλιών, αλλά και των καινούριων. Για να φτιάξουμε και να μεταδώσουμε με τη φωνή σου το όμορφο μήνυμα που έχεις μέσα στην καρδιά σου, που είναι η αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Χωρίς να έχει μαγαριστεί από τίποτα, από το σύστημα, έτσι. Καθαρή όπως σε έβγαλε, σαν το μπατζάρι, πώς το λέει τέτοιο. Το μπατζάρι περνάει μέσα από το μηχανισμό και παραμένει κόκκινο. Έτσι, δεν το αλλοιώνει ο μηχανισμός. Για να πω την αλήθεια, και εγώ μπερδεμένος είμαι, ρε φιλαράκι. Στους διαγωνισμούς τραγουδιού μιλάνε για παντζάρια. Στους διαγωνισμούς του φαγιού λένε τραγούδια. Στις ενημερωτικές εκπομπές λένε ανέκδοτα και στις ψυχαγωγικές εκπομπές αναλύουν εγκλήματα. Ρε φιλαράκι, το μόνο σταθερό που έχει μείνει είναι οι κληρώσεις του Κοκλώναρου. Λοιπόν, να δώσω δώρο, αλλά για δείτε, όχι. Α, Παπαναγία μου, χωρίς κινητό καλέ πώς θα το δώσω. Αλλά ντάλα, να συνδεθώ, προσπαθώ, μου κάνει και το μακρινό. Σταμάτη, θα πεις το stop, εντάξει. Τέσσερα. Τέσσερα λέει. Stop είπα καλέ. Φανταστικός ήχος.
Τώρα τα άκουσα όλο. Καλέ, βάλτε το, δεν ακούμε. Φέρτε μου το κινητό, καλέ. Πώς θα τα δώσω με το δάχτυλο, άμα το συνδέσω πρώτα. Τι γέλιο, καλέ, δείτε εδώ. Δείξτε το, σκηνοθέτα. Μπράβο. Πάρτε το κινητό μου, άνθρωπος πουθενά. Ούτε αυτή την εβδομάδα κέρδισα δώρο. Παρόλο που εγώ τον υποστηρίζω, τον κύριο Κοκλώνη. Δεν πειράζει. Όταν βγω βουλευτίνα και θα με χρειαστεί, γιατί θα με χρειαστεί, θα του πω κι εγώ, τον φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Οι εκπομπές είναι σαν τη μαγειρική. Βασίζονται σε μία συγκεκριμένη συνταγή. Πρέπει να την ακολουθήσεις, να σεβαστείς τα υλικά και τη δοσολογία. Η συνταγή του My Style Rocks είναι από τις πιο απλές. Έτσι είναι το στυλ. Κατά την προετοιμασία, η παρουσιάστρια δίνει το θέμα που πρέπει να μαγειρέψουν οι διαγωνιζόμενες. Πες μου πού στο πού πας. Συνήθως ταιριάζει με την εποχή. Για παράδειγμα, μετά τις απόκριες, οι παίκτριες κλήθηκαν να συνδυάσουν ετερόκλητα χρώματα. Αυτό, στη γλώσσα των σεφ της μόδας, ονομάζεται color blocking. Είναι αυτό color blocking. Το επόμενο στάδιο βασίζεται στο υλικό σελένη. Δεν χρειάζεται να το ανακατέψεις. Τα ανακατεύει όλα μόνο του. Η βράση έχει αρχίσει. Οι κριτές ανάβουν και αρχίζουν να βγάζουν φουσκαλές. Αυτό είναι το Mastali Rocks. Αυτή είναι η σελένη που εμείς ξέρουμε δηλαδή. Άμα δεν ήρθες με θέλετε, να με πληγματίσεις δηλαδή. Άμα δεν με θέλετε, ευχαριστώ να φύγω. Δεν βλέπω την ώρα. Μιλάω αυτή τη στιγμή. Δεν κατάλαβα. Είσαι εσύ η σελένη που ξέρουμε. Ναι, βεβαίως και είμαι. Αυτή που θέλετε και έτσι όπως το δημιουργήσατε εσείς. Είσαι εσύ το κορίτσι που κάνει Βεβαίως, ναι. Εμείς δημιουργήσαμε. Ναι, βεβαίως, από ποια άποψη δηλαδή. Με την κριτική σας. Σας είπαμε εμείς αρθείτε εδώ και να μας τρολάρετε δηλαδή και να μας κορυδεύετε. Δεν τρολάρω ποτέ κανέναν εγώ. Ωραία ξεκινήσαμε, μπράβο. Μπράβο στο διάστημα του πουλί. Να είστε καλά, ναι. Δεν μου λες, δεν βλέπεις την ώρα να φύγεις. Ναι, το είπα εγώ. Αφού λέτε ότι έρχομαι εδώ, τρολάρω, είμαι αγενής, έχω δεχτεί εδώ τη μεγαλύτερη επίθεση. Δεν υπάρχουν αυτά τα λόγια που έχω ακούσει ως ολόκληρη τη ζωή μου. Πρώτη φορά μου συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ναι, γιατί να μην φύγω. Γιατί τι έχει το look. Γιατί έχεις φέρει ένα φόρμα με ένα τραπεζομάντιλο, Σελένη. Δεν ξέρεις τι έχεις φέρει. Παιδιά, κοντεύω να σκάσω με αυτή τη μάσκα. Έχει τελειώσει ο αέρας, βλέπω οράματα. Πριν από λίγο μιλούσα με τον Μάικλ Τζάκσον. Σου λέω ότι έχεις την ευκαιρία, ναι. Σου λέει Panic, ότι έχεις την ευκαιρία να φέρουμε όποιον καλλιτέχνη θέλεις, ναι. Για να τραγουδήσεις στην Ελλάδα και θα ανοίξεις εσύ τη συναυλία. Ή γυναίκα ή άντρα. Ναι. Ποιον θα ήθελες. Αν ζει ακόμα ο Μάικλ Τζάκσον, θα ήθελα να ανοίξω το δικό ναι. Του. Άμα θέμε να πούμε την αλήθεια, ο Μάικλ Τζάκσον ποιον αντέγραψε. Δεν απαντάτε. Ξαναρωτάω τότες. Ποιον αντέγραψε ο Μάικλ Τζάκσον. Ποιον. Έλα τώρα που δεν ξέρεις. Ό,τι έκανε ο Φλωρινιώτης, το έγραφε σε κάμερα, το έκανε ταινία, το έστελνε στην Αμερική, το έβλεπε ο Τζάκσον, το αντέγραφε και έλεγε ότι ήταν δικό του. Και επειδή όμως ο Γιάννης ο Φλωρινιώτης είναι μάλαμα παιδί, τον εσυχώρεσε το συγχωρεμένο. Τον Πανταζή όμως του το κρατάει μανιάτικο. Και στην προσωπική και ο προσωπικά, εκτός καλλιτεχνικά, μου έχει κάνει και προσωπικά. Θες να μου δώσεις εδώ ένα παράδειγμα. Σας είπα, διαβάσατε, εκεί με κάλεσε στη Ρόδο να πάω να τον δω και εννοείται να πάμε αλλού, λέμε πάμε στο Λευθέρι. Πήγαμε εκεί, με φώναξε πάνω στην πίστα να τραγουδήσω, τρεις νεαροί καθόντουσαν πάνω, τέρμα στο μαγαζί, σε ένα σημαστικότος εκεί, με ένα ποτό. Και ξαφνικά μόλις με ανήγγειλε το όνομά μου άρχισαν να με γιουχάρουν. Και μόλις αυτοί σηκωθήκανε και πήγανε. Απίστευαν τα ποτά τους και πήγανε. Ποιος τους έβαλε. Έτσι είναι οι μεγάλες φιλίες. Κάποτε τελειώνουν. Οι αντρικές. Γιατί οι γυναικείες διαρκούν στον αιώνα τον άπαντα. Προσευχή, κάνε να γυρίσω. Μόνο εγώ μπορώ να σ' αναστήσω. Η Βρυσίδα Ανδριώτου και η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου ήταν φίλες. Όταν λέμε φίλες, εννοούμε κολλητές. Μαζί πήγαιναν στις εκπομπές, μαζί γελούσαν με τα ωραία αστεία τους. Ωραία είναι να βγαίνει το ένστικτο της επιβίωσης. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ, άνθρωποι είμαστε και λάθη κάνουμε. Το ένστικτο της πηδίωσης, γιατί βγήκε φέτος. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ευρυδίκη Παλαβάνη. Από όλους.
Οι όμορφες μέρες τελείωσαν από τη στιγμή που η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου πήγε στο Survivor. Εκεί έγινε φίλη με την Ελευθερία Ελευθερίου, τη μεγάλη αντίπαλο του συντρόφου της Βρυσίδας, του θρυλικού Σπύρου Μαρτικά. Φαντάζει σαν φθηνός απατεώνας που προσπαθεί να κρατηθεί στο παιχνίδι αδίστακτα, με κάθε αδίστακτο τρόπο, ανακατεύοντας τους πάντες και τα πάντα για να καλύψει την ανικανότητά της, την αγωνιστική ανικανότητά της και έτσι να παραμένει στο παιχνίδι με οποιονδήποτε αθέμητο τρόπο. Η ισχυρή και ειλικρινής φιλία των δύο κοριτσιών διαλύθηκε. Έκτοτε η μία δεν θέλει να μιλήσει με την άλλη. Επικοινωνούν μόνο μέσω της πρωινής εκπομπής του Sky. Τώρα με πλήγωσε. Εύχομαι να μην πληγωθεί όπως πληγώθηκα εγώ. Θέλω να μιλήσω μαζί της. Έχω στείλει κάποια μήνυμα στο WhatsApp. Όταν ανοίξει το κινητό της να τα δει. Και να δει πόσο ωραία πέρασα εγώ χθες το βράδυ με αυτό που μου έκανε. Βρυσίδα, τι να στηρίξω τον αγαπημένο σου που βγήκε και είπε κλέφτρα την Ελευθερία. Βρυσίδα, στη ζωή κάνουμε παρέα. Σκέφτηκε πώς μπορεί αυτά όλα που είπες μέσα στο παιχνίδι, που λέμε τώρα εδώ, μπορεί να την πληγώσουν. Πώς θα τα πάρει. Φυσικά. Αλλά αυτά που γίνανε μέσα στο παιχνίδι πληγώσαν και εμένα. Αισθάνεσαι απογοητευμένη από τις φίλες σου. Όχι, δεν απογοητευμένη αισθάνομαι. Απλά μια χαρά. Δεν θέλω να το συζητήσω στην τηλεόραση αυτό το πράγμα. Απογοητευμένη αισθάνομαι, αλλά θέλω να μιλήσω μαζί γιατί δεν μου άρεσε. Αυτό. Βλέπω τα μηνύματα της Βρυσίδας που μου είχε στείλει ένα κατεβατό την Τετάρτη ότι θέλει όταν βρεθούμε να, όταν έρθω να μιλήσουμε και την Παρασκευή μου έγραφε δεν θέλω ούτε την καλημέρα σου και μπλα 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 διάφορα άλλα. Την πήρα λοιπόν τηλέφωνο κατευθείαν, δεν το σήκωσε, της έστειλα μήνυμα, δεν έχει παραδοθεί ποτέ. Θέλω παρακαλώ πολύ να απευθυνθώ στην κάμερα για να πω στην φίλη μου σε αποσιοποιητικά Λετίσια ότι μετά από όσα έκανε πίσω από την πλάτη μου, εγώ θα την κάνω block και unfollow. Πριν πάρω χειρότερα μέτρα και έρθω σε επαφή με τον δικηγόρο μου. Ήμασταν φίλες, αλλά δεν είμαστε πια. Έστελνε καρδούλες και φυλάκια στον Αλέξανδρο, ενώ ήταν με τον Μάριο, όταν ακόμα αυτός το είχε με την Ελευθερία. Και ενώ εγώ την προστάτευα. Και ποτέ δεν είπα σε κανέναν ότι το πραγματικό της όνομα είναι Λεμονιά. Μα τι λέτε. Έχω μία υπόθεση με μία πρώην φίλη Φίδη να τακτοποιήσω. Θα την έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά η Τάση θέλει σήμερα τις φίλες σε αποσιοποιητικά να τσακώνονται σε εκπομπές. Αυτά είχα να πω. Φιλάκια! Έτσι μας καταντήσανε. Να βγάζουνε τα μάτια τους στην τηλεόραση και εμείς να τους βλέπουμε μέχρι να βγουν και τα δικά μας μάτια. Είναι ένα εξόφθαλμο σχέδιο της νέας τάξης. Θέλουν να σχολιόμαστε μόνο με το σεξ και μετά να πάρουμε των οματιών μας και να τους αφήσουμε τη χώρα μας. Αλλά δεν φταίνε αυτοί. Εμείς φταίμε που βάζουμε τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας. Έλα όμως που άλλα τα μάτια του λαγού κι άλλα της κουκουβάγιας. Με στεναχωρεί γιατί τσαλακώνει την εικόνα. Γιατί μου, κοίτα τι ωραία πράγματα. Παιδιά, με αγάπη το λέω. Ελευθερίας τώρα, κατάλαβες. Οπότε υπάρχει λόγος να παίζει. Όχι, δεν έχεις δίκιο. Παιδιά, παίζει το μάτι μου το αριστερό πάρα πολύ καιρό. 15 μέρες. Αλλά είναι σαν να έχω παλιμού στο μάτι. Έχει δει τίποτα αυτές τις 15 μέρες. Όχι, και είναι και κολλάει με το θέμα που κουβεντιάζαμε. Έχει μάτι, 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 μάτι έχει. Έχει μάτι που πετάει. Όταν παίζει το μάτι, ο σοφός λαός λέει ότι θα δεις κάποιον. Η εγκυκλοπαίδεια όμως του Χρυσούλωτου λέει ότι πρόκειται για καταπιεσμένο ερωτικό κάλεσμα, το οποίο εξωτερικεύεται με ακριβώς αυτόν τον τρόπο, το παίξιμο του ματιού. Καλέστε ελεύθερα το ερωτικό σας αστέρι. Επίσης, καλέστε εδώ. Για να αποκτήσετε την εγκυκλοπαίδεια του Χρυσούλωτου σε προνομιακή τιμή και με δυνατότητα άτοκων δόσεων. Ήθελα να τη διαφημίσει ο Κονδυλάτος, αλλά ζήτησε μια περιουσία. Ό,τι είχα καλό για εσένα εγώ ήταν η στιγμή που σε είδα εκεί. Τα από κάτι τέτοια, δεν ξέρω γιατί, αλλά ψάχνω να πάω κάπου να κουρνιάσω. Να μην βλέπω και να μην ακούω τίποτα. Αχ, θέλω μια αγκαλιά. Θεωρώ ότι η οικογένειά μου που βρίσκομαι εδώ δεν με έχει αγκαλιάσει. Σαν να με έχουν το παραπέδι και με πετάνε κάτω. Όλοι οι φίλοι μου με αγκαλιάζουν τόσο θερμά.
Και δεν γίνεται εδώ πέρα κάποιοι παίκτες να πουλάνε τα πάντα. Αγκαλιάστε με. Είμαι εδώ, είμαι εδώ. Μάχομαι για την ομάδα και εγώ τι θέλω. Μια αγκαλιά, έναν καλό λόγο, μια εμψύχωση. Αυτό. Αχ, θα είπε για να γλιτώσει. Ζαλίσει. Και εκεί που τον έχει ζαλίσει, ζαλίσει. Πάμε. Μη χάσετε. Σταυρώστε τώρα και το... Συγγνώμη. Πα, θα τα πετάξουμε τώρα. Θέλω παρακαλώ πολύ να απευθυνθώ στην κάμερα για να πω στην φίλη μου σε αποσιοποιητικά λεπτήσια. Αν του χρόνου του δώσουνε να κάνει παραγωγή στις ειδήσεις, αυτός είναι ικανός να βάλει το τζίμα. Θα επαναφέρω την μόλις γίνει υφυπουργός πολιτισμού, όλα θα αλλάξουν. Θα επαναφέρω... Και μετά ξαναμπαίνω, γιατί τη λυπάμαι τη φουκαριάρα. Φιλαράκι, η γυναίκα είναι πολύ παράξενο εργαλείο. Παιδιά, δεν με αντέχω, δηλαδή, δεν με αντέχω. Στα διαλύματα δείχνουν τις απο... Το έχουμε! Δείχαμε! Έχω ματί, 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 έχω κάποιος να με ξεμάτιασει.